Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή. Φίλοι μας, την Κυριακή που μας πέρασε γιορτάσαμε τις μυροφόρες γυναίκες και τους δύο κρυφούς μαθητές του Χριστού, τον Ιωσήφ και τον Νικόδημο. Τις δύο πρώτες Κυριακές ακούμε για την εμφάνιση του Χριστού στους μαθητές και στις μυροφόρες, ενώ την τρίτη Κυριακή που μας πέρασε γυρίζουμε σε αυτούς που υπηρέτησαν τον Χριστό στον τάφο του, αυτούς που εμφανίστηκαν στις επίσημες αρχές, ζήτησαν το σώμα του Χριστού, το ανέβασαν, το κατέβασαν από το Σταυρό και το ενταφίασαν και σε εκείνες που ετοιμάστηκαν για να πάνε να περιποιηθούν τον τάφο την τρίτη μέρα. Από αυτά που γράφουν τα Ευαγγέλια, μεταφερόμαστε στις στιγμές εκείνες. Ο Χριστός πεθαίνει στο Σταυρό, πρέπει να ταφεί. Όπως σε όλα τα θέματα, έτσι και σε αυτό, τα Ευαγγέλια μας δίνουν πάρα πολύ λίγες πληροφορίες. Εκτός από τον Ιωσήφ, που τον αναφέρουν όλοι οι Ευαγγελιστές, υπάρχει και ο Νικόδημος, για τον οποίο μας γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ενώ ο Ιωσήφ πήγε και ζήτησε το σώμα του Ιησού από τον Πιλάτο, λέει ότι μαζί με τον Ιωσήφ ήρθε και ο Νικόδημος και πήγαν για να κατεβάσουν το σώμα του Χριστού από το Σταυρό και να το ενταφιάσουν. Λέει ότι ο Νικόδημος είναι εκείνος που έφερε μαζί του 100 λίτρα μείγμα αρωμάτων. Στη συνέχεια γράφει ο Ιωάννης ότι αφού τον ετοίμασαν, όπως ήταν έθιμος τους Εβραίους να ενταφιάζουν, κοντά στον τόπο του Σταυρού υπήρχε κήπος και μέσα στον κήπο ένα καινούριο μνημείο, στο οποίο ποτέ κανείς δεν είχε ταφεί και εκεί τον έθαψαν βιαστικά για την Παρασκευή των Ιουδαίων, γιατί ήταν η παραμονή του Πάσχα των Ιουδαίων και δεν μπορούσε να γίνει τίποτε άλλο. Λεπτομέρειες, φίλοι μας, που αναφέρουν οι Ευαγγελιστές και εδώ ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, έχουν τεράστια σημασία. Χρειαζόταν τόσα λίτρα αρωμάτων για να ταφεί ο Χριστός? Γιατί αναφέρει ότι ήταν κήπος και ένα καινούριο μνημείο? Οι λεπτομέρειες έχουν τεράστια σημασία, γιατί χωρίς να μας μεταφέρει νοήματα ο Ευαγγελιστής, αναφέροντας συγκεκριμένες πράξεις, πρέπει εμείς να έρθουμε στα νοήματα και εμείς να σκεφτούμε. Δηλαδή, τι γνώμη, τι άποψη, ποια ήταν η πίστη αυτών των ανθρώπων που κίδευαν το Χριστό. Το μέγεθος, το βάρος των αρωμάτων που αναφέρει, ο κήπος και το καινούριο μνημείο αμέσως μας μεταφέρουν στα έθιμα και στους τρόπους
που κυδεύουν τους βασιλιάδες οι Ιουδαίοι. Και οι άνθρωποι της εποχής τους κύδευαν τους βασιλιάδες έτσι. Και κάποιος Ηρώδης κυδεύτηκε με 500 λίτρα αρωμάτων. Θέλει να μας πει ο Ευαγγελιστής, φέρνοντας αυτές τις λεπτομέρειες, ότι ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος πίστευαν ότι κυδεύουν έναν βασιλιά. Ότι ο Χριστός είναι Θεός. Γι' αυτό μας λέει αυτές τις λεπτομέρειες. Μέσα σε κήπους επίσης ήταν η τάφη των βασιλιάδων του Ισραήλ και σε καινούρια μνημεία τους έβαζαν. Ήδη έχει φροντίσει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης να μας πει για τον Νικόδημο άλλες δύο φορές. Θυμόσαστε στην αρχή του Ευαγγελίου, στο τρίτο κεφάλαιο, ο Νικόδημος πηγαίνει νύχτα για να βρει τον Χριστό και κάνει συζήτηση μαζί του, του θέτει ερωτήματα. Δύο από αυτά τα αναφέρει ρητός ο Ιωάννης. Ο Χριστός λοιπόν του απαντά, του μιλάει για το σταυρό του, ότι όπως ύψωσε ο Μωυσής στην έρημο το χάλκινο φίδι, έτσι ο Υιός του ανθρώπου θα υψωθεί. Ο Νικόδημος δεν καταλαβαίνει. Αυτά που του λέει ο Χριστός του φαίνονται παράξενα. Παρότι ο Χριστός επικαλείται την ιδιότητά του ότι είναι δάσκαλος του Ισραήλ, ο Νικόδημος ότι είναι μελετητής του νόμου, εκείνος δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ρωτάει συνεχώς τον Χριστό και ενώ παίρνει απαντήσεις, εκείνος δεν καταλαβαίνει. Και τον αναφέρει και αλλού πάλι ο Ευαγγελιστής όταν γίνεται λόγος στο συνέδριο για τον Χριστό και ο Νικόδημος σηκώνεται για να πει ότι πρέπει να κριθεί σύμφωνα με τον νόμο, όπως μιλάει σε ένα συμβούλιο, σε ένα συνέδριο, ένας δικός μας γνωστός, ο οποίος όμως δεν τολμάει να το υποστηρίξει ευθέως, αλλά παρακαλεί να εφαρμοστούν οι νόμοι και οι κανονισμοί. Τώρα όμως εμφανίζεται εδώ ένας Νικόδημος εντελώς διαφορετικός. Σε αυτό το ζωφερό κλίμα, σε αυτή την κατάσταση, όπου ένας εγκληματίας, γιατί έτσι καταδικάστηκε ο Χριστός, πεθαίνει, εκείνος έρχεται άφοβα και αναφέρεται σε εκείνον όπως αναφέρεται ένας άνθρωπος που πιστεύει ότι έχει το Θεό μπροστά του. Τον ίδιο το Χριστό. Έτσι λοιπόν, χωρίς ερωτήματα πια. Δεν έχει να ρωτήσει τίποτα. Και θυμάται κανείς αυτό που είπε ο Χριστός. Τον τελευταίο του λόγο προς τους μαθητές, αυτόν που ακούμε στο πρώτο Ευαγγέλιο, το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, ότι τότε, μετά τον Σταυρό και την Ανάστασή μου, δεν θα με ρωτήσετε τίποτα. Δεν θα έχετε καμία αμφιβολία. Δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα στο μυαλό σας. Όλα θα έχουν ξεκαθαριστεί και δεν θα χρειάζεται να με ρωτήσετε. Αυτό συμβαίνει με τον Νικόδημο. Βλέπετε πως όλοι οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης ρωτάνε το Θεό. Ο Αβραάμ, ο Μωυσής και ο Ιώβ. Οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης θέτουν ερωτήματα στον Θεό. Και ο Θεός θέτει ερωτήματα στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να απαντήσουν. Γιατί μόνο ένας απάντησε στον Θεό. Ο ίδιος ο Χριστός πάνω στο Σταυρό. Εκεί τελείωσαν τα ερωτήματα και οι απαντήσεις. Το χάσμα μεταξύ Θεού και ανθρώπου καλύφθηκε. Έπαψε να υπάρχει. Και έπαψαν και τα ερωτήματα. Και δεν χρειάζονται οι απαντήσεις. Αυτό λοιπόν συμβαίνει με τον Νικόδημο όταν πηγαίνει το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής για να θάψει τον Χριστό μαζί με τον Ιωσήφ. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί είπαμε ότι μεσολάβησε ο Σταυρός του Χριστού. Αυτός απάντησε στα ερωτήματά του. Ο Σταυρός ξεκαθάρισε μέσα του τι σημαίνει να αγαπάει κανείς το Θεό. Ότι αυτά δεν είναι λόγια, δεν είναι διδασκαλία, δεν είναι αναλύσεις των δύσκολων ερωτημάτων και απαντήσεις σε αυτά. Είναι πέρα από αυτά. Ο Σταυρός είναι ο θρόνος του Χριστού. Εκεί πάνω ανέβηκε για να βασιλεύσει και να καθαρίσει, όπως είπαμε, τη σχέση Θεού και ανθρώπου. Αυτό τώρα ζει ο Νικόδημος. Αυτό καταλαβαίνει και αυτό έχει αναγνωρίσει. Έτσι εδώ έρχεται τώρα το θέμα σε μας. Μπροστά σε αυτά, εμείς τι έχουμε να πούμε? Πώς βλέπουμε το Σταυρό του Χριστού? Πιστεύουμε στο Χριστό που σταυρώθηκε?
Είναι ο Σταυρός δικιά μας ζωή και όχι μια λεπτομέρεια, όχι μια ιστορία, όχι κάτι που το ακούσαμε και το οποίο μάθαμε, αλλά είναι δικιά μας ζωή, πίστη στο Θεό που σταυρώθηκε στον Ιησού Χριστό. Αν συμβαίνει αυτό, τότε πλέον δεν έχουμε ερωτήματα. Είμαστε κι εμείς σαν τον Νικόδημο. Βλέπετε, φίλοι μας, θυμόσαστε ότι το Ευαγγέλιο της περασμένης Κυριακής τελείωσε με αυτό που είπε ο Χριστός στο Θωμά. «Εσύ με είδες ζωντανό μπροστά σου, αναστημένο να μπαίνω με κλεισμένες τις πόρτες, να εμφανίζομαι μπροστά σε σένα και σε όλους, να είμαι ο ίδιος εκείνος που με γνώρισε στη Γαλιλαία και με ακολούθησες 3 χρόνια μέχρι τα Ιεροσόλυμα. Ότι είμαι λοιπόν αυτός ο ίδιος ακριβώς και πίστεψες. Μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες. Μακάρι είναι εκείνοι που δεν θα με δουν έτσι και θα πιστέψουν. Που δεν θα με δουν σε αυτή τη δόξα της Ανάστασης. Όλοι όσοι μετά από σένα θα πιστέψουν». Και εδώ ο Νικόδημος τώρα είναι λίγο πριν το Θωμά, γιατί τον πιστεύει χωρίς να βλέπει τη δόξα του, χωρίς να βλέπει την Ανάστασή του, κρατώντας στην αγκαλιά το σώμα του. Και όπως λέει μια γραφή του Ευαγγελίου του Μάρκου, το πτώμα. Αναγνώρισε λοιπόν σε ένα πτώμα τον ίδιο το Θεό. Σκεφτείτε τα αυτά. Τι σημαίνουν? Πώς ο άνθρωπος βρέθηκε μέσα στη χάρη του Θεού, μέσα στην ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και αναγνώρισε το Θεό σε ένα πτώμα. Και του απέδωσε τιμή που αποδίδουν στους βασιλιάδες με τόσα αρώματα, τόσα κιλά αρώματα. Γι' αυτό πίστεψε ότι είναι ο Ιησούς Χριστός, ο αιώνιος βασιλιάς, ο Θεός μας. Κι έτσι η γιορτή αυτή των μυροφόρων που μας πέρασε, η γιορτή της Αναστάσεως του Χριστού και ανάμνηση των κρυφών μαθητών του Χριστού και των μυροφόρων, μας οδηγεί στην καρδιά της πίστης μας, πως αναγνωρίζουμε ότι αυτός που πέθανε πάνω στο Σταυρό είναι ο Χριστός, ο Θεός, στον οποίο πιστεύουμε και αναστήθηκε για μας. Τα σημαντικά που δεν πρέπει να ξεχνιούνται, φίλοι μας, για το ότι γιορτάσαμε την Κυριακή που μας πέρασε. Ευχαριστούμε από καρδιάς το Δημήτρη το Γερονιμάκη για την άρτια συνεργασία σήμερα και τη Φίβη Κωνσταντέλου πάντοτε να κοπιάζει με αγάπη για την εκπομπή μας και για όλα, για όλες τις εκπομπές. Να είστε πάντα καλά, φίλοι μας. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Ευχαριστούμε για τις ευχές και την αγάπη σας. Γεια σας, να είστε πάντα καλά. Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.